Ο Μεγαλέξανδρος, τι Μεγαλέξανδρος. Κατά κάποιο τρόπο βοήθησε στο να καταστραφεί η Ελλάδα. Πήρε σχεδόν μισό εκατομμύριο κόσμο, τους έσπηρε στην Ασία για να γνωρίσει πως υποτίθεται που δεν ήταν και κατακτητής, άσχετο αν έσφαξε χιλιάδες, επί χιλιάδων, και πολλούς από τους φίλους του εξάλλου. Ήτανε, τι ήταν ο Μεγαλέξανδρος, ένα κακομαθημένο χιψεράκι, ας πούμε, της εποχής. Χιψεράκι, ένας μεγάλος στρατιώτης. Με καλή, ναι, με ταλέντα. Με ταλέντα, αυτό. Το λες σε μία, σε ένα διάστημα, σε μία περίοδο που είναι λίγο ευαίσθητη. Το θέμα είναι λίγο ευαίσθητο. Ποιο θέμα? Το μακεδονικό, Μεγάλος Αλέξανδρος. Πάντα είναι ευαίσθητα τα θέματα. Κοίτα, τα σύνορα είναι για να χωρίζουν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Οι λαοί, ας πούμε, όπως λέει και το κουκουέ, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Ή δεν έχουν να χωρίσουν με τον τρόπο που θέλουν να τα χωρίσουν οι εκάστοτε εξουσιάζοντάς τους. Οι εκάστοτε εξουσίες, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όσο υπάρχουν σύνορα, θα υπάρχουν και πόλεμοι. Θα μου πεις και πριν που δεν υπήρχαν σύνορα, δεν υπήρχαν πόλεμοι. Υπάρχουν. Αλλά τώρα, ξέρεις, είναι πιο γενικευμένο το πράγμα. Αναγκαστικά το βλέπεις πιο σφαιρικά, ας πούμε. Βλέπεις τη γη ολόκληρη, δεν βλέπεις μόνο, δεν όφαλο. Εμείς έχουμε το συνήθως να οφαλοσκοπούμε, ας πούμε. Τα δικά μας. Αλλά και των αρλών, δικά μας είναι κανονικά. Οι άνθρωποι ίδιοι παντού είναι. Η παρουσία του Μίκη του Θεοδωράκη στο συλλαλητήριο της Αθήνας, πώς τον είδες και το λόγο που έβγαλε? Άθλιο. Γιατί? Κοίταξε, ο άνθρωπος είναι φιλόδοξος και παντεόδοξος, σίγουρα. Γιατί είναι εμπριστικά αυτά που λέει. Τουλάχιστον. Και βέβαια και με τι παρέα τα λες. Σπίθες όλοι τους. Οπότε θεωρητικά δεν έπρεπε να είναι εκεί, κατά τη γνώμη σου. Το έπρεπε, δεν έπρεπε. Πήγε εκ του αποτελέσματος. Δεν γκρίνονται τα πράγματα. Και μιλώντας για το Μίκη, με αφορμή το συλλαλητήριο, και ως μουσικοσυνθέτη δεν τον έχεις σε μεγάλη εκτίμηση. Σε μεγάλη εκτίμηση. Όχι. Είμαι σε αυτή την περίπτωση χαζιδακικός. Και στην άλλη. Ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι ο Χατζηδάκης ήταν δεξιός. Καμία σχέση. Πολύ πιο αριστερός από πολλούς αριστερούς που βλέπουμε σήμερα γύρω μας. Το Δωράκης έχει πει το εξής. Κάποτε που είχε βγάλει ένα δίσκο, ο οποίος δεν πήγε όσο τον ήθελε, φαίνεται. Και γύρισε εκεί, είπε, φεύγω, λέει, διότι στην Ελλάδα αισθάνομαι σαν τάνκερ στη λίμνη των Ιωαννίνων. Μόνο αυτό φτάνει. Τώρα μπορείς να λες τέτοια κουβέντα για τον εαυτό σου, όποιος και να είσαι. Καθένας με τα χούια του. Ναι, σίγουρα. Και ως γνωστό, το χούι φεύγει τελευταίο. Μετά την ψυχή, την οποία βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Το χούι ξέρουμε τι είναι. Η ψυχή δεν ξέρουμε. Κανένας δεν έχει μέχρι τώρα δώσει ικανοποιητικό ορισμό του την ψυχή. Άρα πώς υπάρχουν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι? Ο καρδιολόγος έχει ένα αντικείμενο. Θεραπεύει την καρδιά. Ο ορθοπαιδικός θεραπεύει διάφορα. Ξέρω, αν έχεις κότσι, αν κάτι πάει στραβά με το πόδα, με το ποδαράκι σου. Ο ψυχολόγος τι ακριβώς θεραπεύει, ή ο ψυχίατρος? Ο νευρολόγος το καταλαβαίνω. Ναι. Από πού και ως πού τον πλακώνεις τον άλλον σε χάπια, τα οποία ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ακριβώς ενέργειες και παρενέργειες έχουν στον κάθε άτομο χωριστά, γιατί το κάθε άτομο χωριστά. Άρα, κατά τη γνώμη σου, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ειδικότητα ιατρού?
να λέγεται έτσι τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα αυτά θεραπευτής κοινωνικών, ας το πούμε, προβλημάτων, ναι, κάπως. Κάπως πιο περιγραφικά, ναι, να λέγεται. Όχι, μπορεί και με μία λέξη. Ο Νίτσε λέει, άμα δεν ξέρεις τι, άμα δεν υπάρχει λέξη που θες να περιγράψεις κάτι, πρέπει να τη φτιάξεις. Έτσι φτιάχνονται και οι λέξεις. Υπάρχει μια ανάγκη να εκφραστεί κάτι, να, κάποιο αντικείμενο, κάποιο συνέστημα και βρίσκεται μια λέξη. Δηλαδή βγήκε σε μια ζωή που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω σου. Τι θα κάνεις, θα τους πατάς τον κάλο, θα σου πατάνε τον κάλο. Ο καθένας είναι διαφορετικός, άρα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να μπορούν να ζούμε όλοι μαζί. Ούτε εσύ μπορεί να εξαφανίσει τον άλλον επειδή δεν σ' αρέσει, ούτε ο άλλος τον μπορεί να σε εξαφανίσει εσένα επειδή δεν του αρέσει. Είμαστε καλλιεργημένοι. Μη μας κάνεις παρέα, δεν σε κάνω παρέα. Θεωρείς είμαστε καλλιεργημένοι, οι νεότερες γενιές είναι καλλιεργημένοι. Όχι. Ούτε παλαιότερες. Όχι. Κάφροι είμαστε. Ήμασταν και είμαστε. Ήμασταν και είμαστε. Και όσο πάει νομίζω γινόμαστε και περισσότερο, γιατί παρόλα τα πτυχία εντείνεται, διωγγώνεται η αγραμματοσύνη. Άμα δεις πως μιλάνε οι δημοσιογράφοι πρώτα απ' όλα. Η γλώσσα έχει γίνει κάτι σαν εγχειρίδιο χρήσης οικιακής συσκευής. Μια διεκπαιρεωτική γλώσσα που δεν λέει τίποτα. Μιλάμε και δεν ξέρουμε τι λέμε. Πολλές φορές. Και φαντάζομαι πρώτα απ' όλα θα μου έλεγες πολιτική. Μιλάνε αυτή τη γλώσσα. Και αυτοί. Και αυτοί. Φταίνε σε μεγάλο βαθμό. Και η πολιτική και η ακαδημαϊκή. Ακαδημαϊκή εννοώ όχι μόνο αυτοί που είναι μέλη της Ακαδημίας. Το, πώς λέμε, το πολιτικό προσωπικό, το ακαδημαϊκό προσωπικό. Και ο λαός έχει... Συντηρητισμός πολλής. Κοίταξε, αυτές οι... οι θρησκείες κυρίως, τα, όχι οι θρησκείες οι ίδιες, ακριβώς γιατί η πίστη είναι εντελώς προσωπικό θέμα του καθενός. Τα ιερατεία, που είναι και η πρώτη και μεγαλύτερη και πιο δυνατή απάτη στην ιστορία της ανθρωπότητας, είναι μεγάλη πληγή. Η φύση του ανθρώπου είναι εντελώς διάφορη από ό,τι νομίζει ο Αμβρόσιος. Ή μάλλον ξέρει, αλλά παριστάνει ότι δεν ξέρει και κάνει το... Έχουμε πολλούς τέτοιους. Ένας από αυτούς ήταν και ο περίφημος Φλωρίνης, ο Καντιώτης, ο οποίος πρόσεξε για να καταλάβεις δηλαδή πόσο βρώμικο μυαλό μπορεί να έχει κανένας. Απαγόρευε στις μαθήτριες της επικράτειάς των πάση περιπτώσει να κάνουν ποδήλατο. Ναι. Φαντάζεσαι πώς θα το φανταζόταν δηλαδή το θέμα. Τι να πεις. Να σε πάω λίγο... Η αμβροσία τους δεν τρώγεται. Και μαζί με αυτούς, κοίταξε, είναι σαν ποδοσφαιροποιημένη και η πολιτική και η κοινωνική ζωή. Και αυτές οι ποδοσφαιρικές οι εκδηλώσεις συνειρμικά μου φέρνουν σαν τις εθνικιστικές εκδηλώσεις και διαδηλώσεις. Το ίδιο πράγμα. Ο παδισμός του... χειρίς του είδους. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσουν, δηλαδή, αυτά. Έκανες το διαχωρισμό ανάμεσα σε πίστη και σε εκκλησία. Ήσουν σαφής. Ναι, άλλο το ιερατείο, άλλο ο άνθρωπος που πιστεύει, σε ό,τι πιστεύει, εν πάση περιπτώσει. Ας πω ο καθένας, όποιο Θεό και να του έχουν επιβάλει, σε όποιο
denomination, πώς το λένε, και να τον έχουν βαφτίσει, από μέσα του ο καθένας το θεϊκό ή είμαστε εκτός το σύμπαν αυτό που μας συμβαίνει, ας πούμε, ο καθένας το έχει λίγο διαφορετικά, με τον αποκλειστικά δικό του τρόπο. Τι νόημα έχει ένας θεός να φτιάξει έναν κόσμο ο οποίος είναι ένα απέραντο εστιατόριο, όπως λέει ο Woody Allen, ο ένας τρώει τον άλλον. Εντάξει, πες στους ανθρώπους, έδωσες κρίση, τους έδωσες, υποτίθεται, την επιλογή να μπορούν να έχουν να διαλέγουν το καλό ή το κακό, πάντα. Τα άλλα τα ζωντανά, τι σου φταίνε εκεί. Πρόσφατα που είχες γενέθλια και έκλεισες 75, που λες ότι πάμε για την ουρά. Φάγαμε το γάιδαρο και πάμε για την ουρά. Η ουρά όμως είναι... Ο γάιδαρος έχει και ψάχνω. Η ουρά είναι σκέτο νεύρο. Δύσκολη στο μάσημα. Ειδικά άμα, και άμα φοράς μπασέλα. Δύσκολη η ουρά. Στην ουρά δυσκολευόμαστε όλοι. Οπότε σε αυτή τη φάση που είσαι τώρα ένας άνθρωπος που έχει κλείσει τα 75, ποιες είναι οι σκέψεις σου? Τι εννοείς? Σκέφτεσαι, ας πούμε, το θάνατο, σε φοβίζει? Μα. Κυρίως σε φοβίζουν όσα θα γραφτούν μετά. Ούτε αυτό. Άμα έχω πεθάνει, τι με νοιάζει τι θα γραφτεί? Ούτε στα αρχίδια σου δεν μπορεί να πεις άμα έχεις πεθάνει. Ο Διογένης λέει ότι πεθαίνοντας επανέρχεται, λέει, κανένας στην κατάσταση στην οποία, παρένθεσης, δεν κλείνει παρένθεσης, βρισκόσουν πριν γεννηθείς. Μ' άρεσε αυτό, μ' αρέσει. Η ζωή είναι το βάσανο, ο θάνατος νιρβάνα. Ούτε καν, ανυπαρξία, αστρόσκονη, γίνες ένα με το όλον. Και αν πιαστώ για τη θρησκεία και για την εκκλησία και όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, φαντάζομαι... Τι μιλάμε για εκκλησία? Οι πρώτοι που δεν θέλανε τους Έλληνες να επαναστατήσουν έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν η εκκλησία. Τι λέμε τώρα? Να σε πάω. Μην κοιτάς τις εξαιρέσεις που υπήρχαν κάνα δύο παπάδες, 5-10, πολλοί. Που πολεμήσαν και ήταν παλικάρια, ας πούμε. Οι κεφαλές, το ιερατείο δηλαδή, είναι πάντα οπ, πίσω. Πίσω. Πίσω όλοι. Μιλώντας για άστεγους, θέλω να σε πω λίγο εδώ στην περιοχή και να σε ρωτήσω καταρχάς αν κυκλοφορείς στο κέντρο. Και ενίοτε, ναι. Και δεύτερο να μου μεταφέρεις και το ποιες εικόνες βλέπεις εδώ στο κέντρο. Κοίταξε, είμαι πάρα πολύ ένα σταυροδρόμι που έχει αρκετή κίνηση. Και μόνο από το μπαλκονάκι δηλαδή, ας πούμε, βλέπω τα συνεργεία που έρχονται από κάτω από το μπαλκονάκι, είναι δύο κάδοι. Παρακολουθώ καταρχήν την κίνηση στους κάδους. Τα συνεργεία που έρχονται και γιατί έρχονται. Άλλοι έρχονται για τα μεταλλικά, άλλοι έρχονται για χαρτιά, άλλοι έρχονται ψάχνοντας να βρουν κανένα ρούχο. Πιθανό κάτι να φάνε, δύσκολο. Αλλά σίγουρα δεν είναι όπως μας τα είχε πει και ο Φλαμπουράρης. Εδώ μάλιστα παραπάνω είναι το σπίτι του, δεν είναι μακριά. Στους κάδους του βέβαια δεν πάνε να κοιτάξουν, διότι είναι μπάτσι γύρω γύρω. Λοιπόν, βλέπω ρημαγμένους ανθρώπους ως επί το κλείστον. Και στο κέντρο και στην αγορά. Γυναίκες με σακούλες. Παιδάκια που δεν ξέρουν, δεν έχουν που να παίξουν και αντί να παίζουν μπάλα, πραγματικοί παίζουν στην εικονική πραγματικότητα.
δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι προάγει κάποιο είδους υγιή πολιτισμό. Τον αντίον μάλιστα. Δηλαδή βαδίζει προς αρρωστημένες καταστάσεις. Από όποια το πιάσεις. Οι οποίες πάνε προς το χειρότερο από ό,τι ναι. Καταλαβαίνω σκέψη σου. Σίγουρα. Για μένα σίγουρα. Όχι πως μέσα σε αυτό τον ωριμαγδό κάποιος, ξέρεις, ατομική σωτηρία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να υπάρχει. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Η συλλογική... Γάμισε τα. Δεν πάμε καλά. Είτε προφίλ, είτε αν φας, ούτως ή άλλως θα τον φας. Το ξέρω. Και ύστερα θα ψάχνεσαι και θα τριγυρνάς, κατά διαόλου πρωτού να πας. Σε φάρουμε στο χάος και άντε να μείνεις πράος. Τζογάρουμε στο χάος και άντε να μείνεις πράος. Με λίγα λόγια. Διάφορα τέτοια. Σκαρώνω. Κοίτα, μ' αρέσει ο Διογέννης. Μ' αρέσει ο Σούρης. Μ' αρέσει ο Μπόστ. Μ' αρέσει και ο Μποντλέρ, μ' αρέσει και ο Εγκονόπουλος. Και άλλα πολλά. Δουλειά δεν έχω ως επιτοπλίστων. Σύνταξη δεν έχω να βγω να τα ξεσκίζω, ας πούμε. Οπότε κάθομαι, παίζω με το όργανό μου. Ούτε σύνταξη. Οπότε... Όχι. Πώς βιοπορίζεσαι? Από τη δουλειά. Από τα κάποια live. Ναι, αυτά. Που θα κάνεις. Ναι. Δεν έχω, είμαι λιτοδίαιτος άνθρωπος. Τα έξοδά μου δηλαδή είναι ελάχιστα. Mm-hmm. Ό,τι τρώω και ό,τι κινούμε. Εντάξει. Έσοδα από ταινίες, από σειρές παλιότερα. Ναι, μπορεί να κάνω 500 άρικο το χρόνο. Δικαιώματα, ναι, όλα αυτά. Ναι. Κοίταξε, όσο παλιώνουν αυτά, τόσο μειώνονται και τα ποσοστά. Οπότε μετά από κάποια χρόνια, αν έπαιρνες από κάτι, ας πούμε, ξέρω, ένα χιλιάρικο το χρόνο, τώρα θα πάρεις τα μισά ή και λιγότερα. Δεν... Και το ίδιο και για τα δικαιώματα δεν με απασχολεί, ας πούμε, την αλήθεια. Δεν με πολύ απασχολεί. Δεν μπορεί. Εδώ τώρα μιλάμε θέμα βιοπορισμού. Πώς να μας απασχολεί. Εντάξει, αφού ζω, δεν ζω. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δικαιώματα των τραγουδιών. Να. Μάλιστα. Δύσκολο. Γκρινιάζω, αλλά δεν παραπονιέμαι. Δεν με παραπονιάρες. Γκρινιάζω για τα... Βλέπω τη μαλακία γύρω μου, ας πούμε. Όπως όλος ο κόσμος.